χαίρετε φίλες και φίλοι από το γλυφτό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα Pink Paper και Αμφιδέξη έρχονται να αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Summer Master League. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι μας. Το Pink Paper από τη μία με ρεκόρ 2-2 κόντρα στους Αμφιδέξη, οι οποίοι και αυτοί μετρούν 2 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμής. Μποτσάκος, Ορφανίδης, Κονταρίνης, Κοντομίχος και Ράπτης στην πεντάδα για το Pink Paper. Από την άλλη, για τους Αμφιδέξιους, οι πρώτοι πέντε οι οποίοι θα κατέβουν στο παρκέ είναι Βερούσης, Κλάδης, Ρίζος, Τουρνάνας και Τζαβέλας. Με αυτούς τους πέντε θα ξεκινήσουν οι σημερινοί φιλοξενούμενοι. Όλα είναι έτοιμα τώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι, το οποίο ξεκινά και η πρώτη επίθεση είναι για το Pink Paper. Διεπέδουχους η πρώτη κατοχή. Ράπτης από το πλάι, είναι άστοχος, μαζεύουν το εξωτερικό rebound οι γηπεδούχοι. Έπαιξε με πλάτη εκεί και γύρισε ωραία ο Κονταρίνης για να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 2-0. Με αυτή την πολύ όμορφη κίνηση δεν ήρθε η γρήγορη απάντηση από τους Αμφιδέξιους. Τζαβέλας έχει ανανέωσε και σκοράρε. Γρήγορη σοφάριση από τον Γιώργο Τζαβέλα. Ο Τζάκος άφησε εκεί, δέχτηκε την τάπα όμως ο Κονταρίνης, πολύ καλή άμυνα από τον Βερούση, ο οποίος έκλεισε εκεί τον διάδρομο για την ρακέτα του. Μπαλά έξω, το τρίποντο είναι εύστοχο από τον Ορφανίδη, ο οποίος θα κάνει το 5-2. Πρώτο τρίποντο στο ματ. Θα έρθει από τον Ορφανίδη για να στείλει στο συν 3 την ομάδα του. Στο έδαφος τώρα ο παίκτης των γηπεδούχων. Τζαβέλας αφήνει έξω καθώς κλείστηκε από 2. Τρίποδο τώρα για τους Αμφιδέξιους, θα απαντήσουν με τον Ρίζε οι φιλοξενούμενοι για το 5-5. Δυνατό ξεκίνημα και από τους 2 σήμερα. Ράπτης προσποιείται καθή πάσα για να γυρίσει με τα αριστερά για να σκουτήσει ο Κονταρίνης. Μόνο στη φάση δεν θα πετύχει το καλάθι όμως ο Βερούσης, ο οποίος έκανε όλο το δρόμο μέχρι την αντίπαλη ρακέτα, πήρε το φάουλ και θα βολευτεί τώρα με τις δύο ελεύθερες βολές έπειτα από το πρώτο μαδικό του Pink Paper. Άστοχη πρώτη προσπάθεια. Θα χάσει και την δεύτερη μηδέχηση από τον Βερούση. Ο Τσάκος τώρα πήρε για να κατεβάσει. Μπαίνει το screen, θέλει να πάει προς τα μέσα, βρίσκει εκεί στο εμπόδιο του Βερούση. Βγήκε άμυνα εδώ από τους Αμφιδέξιους, οι οποίοι θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά, με τον Κλάδη να αφήνει έξω. Προχωρεί μπαλά στην περιφέρεια. Μπαλά δεξιά στον Ρίζο. Θα το πάρει εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη. Μαζεύει το rebound ο Μποτσάκος. Καστή πάσα πέρασε και ήρθε και το καλάθι για κύρος Κονταρίνη για το 7-5. Τέταρτος πόντος για τον Κονταρίνη. Τζαβέλες έχει φτάσει κοντά. Παρά στην κορυφή, νέο τρίποντο από τους Αμφιδέξιους μέσα και αυτός Ουρνάρας εκτελεί για το προσπέρασμα 7-8. Τέταρτος
τρίτο τρίποντο στο μάτς. Δεύτερο για τους αμφιδεξιούς. Θα έρθει απάντηση, όχι δεν θα έρθει. Κρατάει. Δίνει τώρα στον Βερούσι, ο οποίος θα πάει προς τα μέσα. Ζήτησε το φάουλ, δεν υπάρχει κάτι όπως λέει ο ρέφερι. Ο Τσάκος περνάει και παίρνει το φάουλ από τον Ρίζο. Ρωτοματικό και για τους αμφιδέξους στο πρώτο δεκάλεπτο. Κοντομίχος θα το πάρει και από μέσα απόσταση. Η μάχη του rebound βγάζει νικητές τους φιλοξενούμενους. Ρίζος, Ρούσης τώρα πάει προς τα μέσα, δεν θα πετύχει το καλάθι. Αν και έφτασε πολύ κοντά στο να το κάνει. Θα πάει ξανά στην γραμμή ο ψηλός των αμφιδέξεων για τις δύο ελεύθερες βολές. Φαουλ νούμερο 2 για το Pink Paper. Έξω και αυτή η βολή από τον Βερούσι. Παραμένει το 7-8. Θα βάλει την δεύτερη για το 7-9. Ο Τζάκος παίζει δίπλα με τον Ράπτη, θα το βάλει εκείνος. 9-9. Κλείνεται από δύο, ψάχνει και βρίσκει τον Τζαβέλα. Τουρνάρας, η πάσα φτάνει στο Βερούσι, του δίνει ξανά εκείνος για να εκτελέσει για τρεις. Το φιτμπρέκ και σε φάνη και κατέληξε εκτός στην συνέχεια η μπάλα. 5-22 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Το μάτι είναι στα ίσα, 9-9, δείχνει ο Φωτεινός Πίνακας. Με τον Μποτσάκο τώρα, μπροστά του τον Κλάδη. Περιστρέφεται ωραία, θα φτάσει στο καλάθι, όχι. Δεν θα φέρει τους δύο πόντους για την ομάδα του. Βερούσης με τα αριστερό, δεν τελειώνει καλά. Ο Τσάκος βρίσκει μπάλα στα πόδια του. Κρατάει τώρα. Βγήκε η πάσα για τον Ράπτη, πολύ ωραία. Υποπίεση εκείνος δεν μπορούσε να πάρει κάτι. Τουρνάρας πασάρει τον Ρίζο από το πλάι κύριο Σαστοχή. Ο Τσάκος κοντομίχος από τα αριστερά, δεν είναι καλό το σουτ. Ο Καραΐσκος ήταν, με συγχωρείτε. Νέο τρίποδο τώρα για τους αμφιδέξους, ούτε αυτό θα βρει στόχο. Ρίζος, ακόμα ένα άστοχο σουτ πίσω από τα 6.75, Ράπτης καθάρισε το rebound. Καραΐσκος τώρα κατεβάζει αργά αργά. Μετά του βρίσκεται ο Ρίζος, ο οποίος έχει αναλάβει το μαρκαρισμά του. Παρόλο που να κάνει το κλέψιμο, Καραΐσκος στέκεται για να εκτελέσει, δεν είναι καθόλου καλό το σουτ, καταλήγει έρμπολ. Δεν αλλάζει το 9-9, ενώ έχουμε και το πρώτο time out στην αναμέτρηση. Συνέχεια στο match, έπειτα από την διακοπή για το time out. 3-37 ακόμα στο ρολόι, το επόμενο ακόμα για την πρώτη περίοδο. Από αρκετά μακριά ένα floater από τον Ρίζο. Μαζάρα αφήνει τον Καραΐσκο. Καραΐσκος αφήνει στον Ράπτη. Έπειτα από τον Πριοσπίση θέλει να πάει προς τα μέσα. Τα καταφέρνει μια χαρά ο Ράπτης. Αν και είχε αρκετές παίκτες πάνω του, δεν είναι το προβάδισμα στους γηπεδούχους για το 11-9. Βερούσης, Στουρνάρα ξανά για Βερούση. Είναι στο πλάι εκείνος, θα πάρει το σουτ, θα το βάλει. 11-11.
έσκωσε και ανάμεσα στο Βούλιο, βρήκε την πάσα για τον Ράπτη. Θα πάρει τώρα το συνδυαδίο. Ράπτης ψηλότερα και καθάρισε το rebound. Καραΐσκου σταματάει την τρίπλα. Νησιόπουλος, Αζάρ στα 6 δευτερόλεπτα. Ράπτης θα πάρει το στα 3 δευτερόλεπτα, θα βάλει και αυτό το καλάθι 13-11. Με τον Ράπτη ο οποίος πετυχαίνει τον έκτο σερίποδο του. Τρίποδο τώρα για τους Αμφιδέξιους, μαζεύει και ανενόχλητος ο Γκατζιόρας. Ανανέωνε την επιτυχία την ομάδα του και θα πάει και προς τα μέσα. Αλλά θα κάνει βήματα. Αλλαγή τώρα για το Pink Paper, να θα κάθισε τον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες. Στην θέση του ο Κοντομήχος. Καραΐσκος, Κοντομήχος τώρα με πλάτη. Αζάρ ψάχνει, επιλέγει ξανά τον Κοντομήχο. Αδύναμο τελείωμα. Ρίζος έχει πάρει θέση αλλά δεν φτάνει ποτέ η μπάλα στον Τζαβέλα, καθώς παρενέβη ο Καραΐσκος και έκανε το κλέψιμο. Ζόπουλος, Αζάρ σε κάνει τις επιλογές του, μπερδεύεται τώρα και αφήνει τον Καραΐσκο, ο οποίος θέλει να διεισδύσει. Η μπάλα έξω στον Ορφανίδη για τρεις, εκείνος εκτελεί 16-11. Πήγαμε και στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της περίοδου. Στο συν 5 το Pink Paper. Ρίζος. Τουρνάρας. Δεν έρχεται η απάντηση. Κατοχή να δούμε για ποιον είναι. Είναι για το Pink Paper. Πέντε πόντοι οι οποίοι δεν έχουν βρει απάντηση από τους αμφιδέξιους και έχουν στείλει το Pink Paper στο 16-11 με μισό λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ζόπουλος, Καμπόσος παίζει με τον Ορφανίδη, θα βάλει και αυτό ο Ορφανίδης. 19-11, είναι ζεστός. Ρίζος, 11 δευτερόλεπτα για τους αμφιδέξιους. Τουρνάρας θα πάρει το φάουλο από τον Καμπόσο, έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι γηπεδούχοι, καθώς αυτό ήταν το τρίτο. Επιθετικό φάουλο τώρα από τον Τζαβέλα, στην προσπάθεια και να πάρει θέση από τον Αζάρ. Τα λέει τώρα με τον ρέφερι, 5,8 στο ρολόι για το Pink Paper. Έχουν δύο φάουλο να δώσουν οι αμφιδέξοι, δεν ξέρω αν θα επιλέξουν να τα κάνουν. Θα πάρει το σούτο Κοντομήχος, δεν είναι νομίζω και η καλύτερη επιλογή. Απομένουν 3 δέκατα. Στο ρολόι δεν νομίζω πως προλαβαίνουν να κάνουν κάτι αμφιδέξι. Μετά εκεί παρολίγο να πει το καλάθι, δεν ξέρω αν θα μέτραγε. Ωστόσο φτάνουμε στο φινάλε της πρώτης περίοδου με το σκορ στο 19-11. Μπήκαμε και στο δεύτερο δεκάλεπτο, 19-11. Η πρώτη περίοδος έκλεισε πολύ καλά για το Pink Paper που βρίσκεται τώρα στο σύν 8. Με τον Ορφανίδη να κάνει ένα πολύ καλό δεκάλεπτο, να έχει πετύχει ήδη 3 τρίποντα εδώ. Ο Αζάρ μπήκε στο πρόσωπο τον Βερούση. Όπως λέγαμε, ο Ορφανίδης με 3 δικά του τρίποντα στην πρώτη περίοδο έχει φτάσει ήδη τους 9 πόντους. Έστειλε την ομάδα του στο συν 8. Περούσε τώρα με δύναμη, πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ έγινε από τον Κοντομήχο.
Ρίζος. Στην επαναφορά τώρα η Αμφιδέξη. Κάτι ώρα να αφήνει τον Βερούση. Μπαλά έξω στον κλάδι, θα πάρει το τρίποντο εκείνος. Μαζεύει ο Ζιζόπουλος, ο Φίλιππ προσπαθεί να βρει και βρίσκεται τελικά τον Αζάρ. Απόσω στον Κοντομίχο, ρίχνει εκείνο στο ρυθμό. Ζιζόπουλος με φόρα προς τα μέσα, βρίσκει τρόπο να εκτελέσει. 21-12. Πήγε εκεί όλα για όλα ο Ζιζόπουλος. Καθύπασε τώρα του Βερούση. Δύο παίχτες πάνω στον Παπαδόπουλο, ο οποίος θα γυρίσει και θα βρει το καλάθι. 21-14. Απόσιος. Ορφανίδης. Προσπαθεί εκεί να ξεφύγει και παίρνει το φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Δεύτερο φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κοντομίχος. Καμπόσος εκτελεί από μακριά. Βρίσκει σίδερο, μαζεύει ο Ρίζος το rebound. Ρίζος ανεβάζει ταχύτητα για να πάει προς τα μέσα. Εκτέλεσε εκεί με ένα αεροπλανικό. Έπεφτε και στο παρκέ, θα πάει τώρα στην γραμμή. Έπειτα από το τέταρτο ομαδικό του Pink Paper. Κοντομίχος στον πάγκο τώρα για τους γηπεδούχους. Στην θέση του περνάει ο Κονταρίνης. Προσπάθησε εκεί για να σκουπιστεί το παρκέ. Υπενθυμίζω ότι οι δύο ομάδες αγωνίζονται στον πρώτο όμιλο. Εκεί που στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Μπουσκάδος. Ο Γέμες, Αγκουανίλε και Μιλγουόκι Σακς συμπληρώνουν την τετράδα μέχρι στιγμής. Πέμπτο το Pink Paper με το ρεκόρ 2-2. Πάσο Κλακώμα City Thunder με 1-4. Μάντρα Χιτ με 0-5. Και με λιγότερο μάτς η Αμφιδέξη στην τελευταία θέση με 2-2. Ρίζος τώρα στην γραμμή, εκτελεί την πρώτη, θα τη χάσει. Δεν αλλάζει το 21-14. Θα χάσει και την δεύτερη, πηδάει και ψηλά ο Αζάρ για να μαζέψει. Κάνει τώρα στην παίκτη, βρίσκει τον Ορφανίδη. Αφήνει ξανά εκείνο στον Αζάρ. Καμπόσος προσποιείται στο τρίποντο. Ξανά Καμπόσο στα 9 δευτερόλεπτα. Δεν θα βγει στην εργασία με τον Κονταρίνη. Ρίζος. Βερούσης πάει προς τα μέσα. Εκεί με σπάσιμο της μέσης πετυχαίνει το καλάθι. 21-16. Αζάρ. Καμπόσος έχει πάρει θέση ο Κονταρίνης, τώρα πάει μπάλα σε αυτόν. Στα 7 δευτερόλεπτα θέλει να αποστάρει τον Βερούση, εκεί ανενόχλητος βρέθηκε ο Αζάρ, αλλά δεν μπορούσε να εκτελέσει σωστά από κοντά. Βγήκε εδώ η άμυνα από τους Αμφιδέξεις, οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να πλησιάσουν το σκορ. Υπενθυμίζω τώρα βρίσκονται στο μείον 5. Βερούση στον Ρίζο. Στα αριστερά τώρα ο Κλάδη. Αστοχή εκεί με τη βοήθεια του ταμπλό. Μάχη για την κατοχή, η οποία θα περάσει στο Pink Paper. Καμπόσος. Το σκέφτηκε για λίγο, το πήρε τελικά, αλλά δεν το έβαλε. Πηδάει εκεί ψηλά ο Μποτσάκος. Η κατοχή είναι για τους Αμφιδέξιους.
τα δεξιά, έχει πάνω του κολλημένου τον Αλτάρ, ο οποίος τον παίζει πολύ καλή άμυνα και παίρνει και την κατοχή μάλιστα. Τρομερή αντίδραση από τον παίχτη του Pink Paper. Διατηρεί την ομάδα του στο συν 5. Αρκετά στοχές οι δύο ομάδες μέχρι στιγμή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ούτε ο Κοτζάκος εδώ θα μπορέσει να φέρει τους δύο πόντους. Κατζιόρας εκεί κάνει τις βούρες. Ρούσης χάνει στην προσπάθεια του να πλησιάσει στη ρακέτα. Θα το πάρει τελικά ο Ρίζος. Την μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Αζάρ. Αφήνει τον Κοτζάκο. Κοτζάκος ωραία τρίπλα και θα πάρει και το φάουλο από τον Ρίζο. Φάουλ νούμερο 3 για τους αμφιδέξιους. Κονταρίνης έχει πλησιάσει. Εκτελεί, αλλά είχε και το χέρι του αντιπάλου του πάνω του. Κατζιόρας αφήνει έξω, με χωρί το κλάδι του. Το σούτ έγινε από τον Κατζιόρα, ο οποίος θα στόχισε πίσω από τα 75. Δύο 4 μέχρι στιγμής στο επιμέρους σκορ στην δεύτερη περίοδο, την οποία έχουμε διανύσει 5 λεπτά μέχρι στιγμής. Θα έρθει τώρα το καλάθι από τον Μποτσάκο, 23-16. Ένα καλάθι από τα λίγα που έχουν μπει μέχρι στιγμής σε αυτή την περίοδο. Ο Ρίζος αμέσως το ήθελε αυτό το σουτ, 23-19. Πέρασε ο Ζιζόπουλος, άφησε δίπλα στον Καραΐσκο. Λέγει τι θα παίξει έξω με τον Μποτσάκο. Καραΐσκο ζητάει επίμονα, θα το χάσει όμως το τρίποντο. Κλάδι σταματάει. Ρίζος. Κλάδι στο πλάι. Παίζει με τον Παπαδόπουλο. Παλεύει και με τον Αζάρ, θα κάνει βήματα. Ακόμα μια καλή άμυνα από τον Αζάρ. Αυτή την φορά ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Έχασε και την ισορροπία του από την πίεση του αντιπάλου του και κατέληξε στο παρκέ, κάνοντας παράλληλα το λάθος. Κοτζάκος στην οργάνωση ακόμα μια επίθεση του Pink Paper. Ράπτης, ο οποίος πέρασε στο μάτς, θα βρεθεί στο παρκέ, θα γίνει το κλέψιμο από τους αμφιδέξιους. Τώρα περνάει το κέντρο εκεί με δυσκολία ο Κατζιόρας, ο οποίος βρίσκει τον κλάδι, εκτελεί μετά την προσπίση, δεν τον αφήνει ο Ράπτης. Αφήνει έξω ο Κατζιόρας, όχι δεν φτάνει η μπάλα στον Τζαβέλα. Κοτζάκος. Ψάχνει παίκτη έξω, παρολίγο εδώ το λάθος, το οποίο δεν θα γίνει τελικά, καθώς ο Ράπτης εκεί με αυτοθυσία κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Pink Paper, αλλά δεν θα γλιτώσουν το λάθος οι φιλόξεροι γηπεδούχοι, με συγχωρείτε. Έγιναν βήματα εκεί από τον Ράπτη. Ρίζος αμέσως παίρνει την εκτέλεση. Μαζεύει ο Ορφανίδης και έχει δει μπροστά τον Κονταρίνη, εκεί που φτάνει μέχρι το τέλος της φάσης, 25-19. Στο συν 6 και πάλι οι γηπεδούχοι. Ρίζος. Μπάλα στα δεξιά. Τζαβέλας τώρα. Περνάει ο Στουρνάρας. Παίρνει και την εκτέλεση, Ράπτης μαζεύει για να παίξει με τον Καραΐσκο. Γρήγορη επίθεση τώρα για το Pink Paper, η οποία δεν θα φτάσει σε τελική προσπάθεια. Καθώς ο Κονταρίνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. 2,5 λεπτά ακόμα μέχρι την ανάποβλα του μηχρόνου. Με τους γηπεδούχους θα παραμένουν σταθερά μπροστά.
Ρίζος γυρίζει εκεί, ωραία λάθος και στην προσπάθειά του. Ορφανίδης. Βλέπει τον ανοιχτό διάδρομο και τον εκμεταλλεύεται στο έπακρο 27-19. Προσπαθούν να χτυπήσουν τον εφηδιασμό, οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι γηπεδούχοι. Τζαβέλας αποφεύγει ωραία τον αντίπαλο. Όταν σε πολλά υψωμένα χέρια δεν τα καταφέρνει. Η κατοχή παραμένει στους αμφιδεξιούς. Δίνουν τα χέρια εκεί Ράπτης και Παπαδόπουλος. Γιώρας αφήνει έξω, Ρίζος, τελείωσε ο χρόνος επίθεσης, δεν είχαν δει το χρονόμετρο. Οι φιλοξενούμενοι αυτό ζητάει και ο Ρίζος από τους συμπαίκτες του να τον είχαν ενημερώσει. Καραΐσκος, Αζάρ εκεί πάει να του δώσει επιλογή για σκριν. Σταματάει τώρα τρίπλα ο Καραΐσκος, ο Τφανίδης. Στέκεται από την κορυφή, εκτελεί για τρεις και θα βρει τώρα τους τρεις πόντους. Ρίζεις εκεί. Στο κατέβασμα δεν ξέρω αν τον βρήκε κάποιος. Καζιόρας στο τρίποντο. Θα γίνει το φάουλ τώρα στον Μποτσάκο. Από τέσσερα ομαδικά οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής, ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της περίοδου. Ο Τζάκος Ράπτης τώρα στα 8 δευτερόλεπτα με το δεξί. Μαζεύει ο Βερούσης. Στο έδαφος ο Καραΐσκος, Βερούσης συνεχίζει με την μπάλα στα δικά του χέρια. Αφήνει έξω για να πάρει ο Σιδηνάρας το τρίποντο, αλλά να το χάσει. Ο Τζάκος. Πέρασε πάσα για τον Καραΐσκο. Από την πίεση του Γκατζιόρα πήρε το τρίποντο ο Καραΐσκος, ο οποίος επιμένει και θα πετύχει το καλάθι, όχι. Αυτό έχει από κοντά ο Καραΐσκος παρά την επιμονή που έδειξε. Γκατζιόρας τώρα 14 δευτερόλεπτα όλα για τους αμφιδέξιους. Ρίζος 9 δευτερόλεπτα. Από κοντά ο Τζαβέλας γυρίζει. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι και αφήνει και 3 δευτερόλεπτα για το Pink Paper. Μποτσάκος στο 1 δευτερόλεπτο. Προλαβαίνει να εκτελέσει, δεν είναι καλό το σούτ ωστόσο. Και φτάνουμε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Pink Paper αμφιδέξει 27-19. Τώρα είναι όλα έτοιμα για να μπούμε στο τρίτο δεκάλεπτο το οποίο και μόλις ξεκίνησε και βρίσκει το Pink Paper μπροστά στο σκορ. 27-19 δείχνει ο κόκκινος πίνακας στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Το Pink Paper που από τα μέσα κιόλας της πρώτης περίοδου διατηρεί το προβάδισμα στα χέρια του. Και μέχρι τώρα κρατάει τα ενία του παιχνιδιού. Ρίζος. Για τρεις ο Στρουνάρας, δεν είναι καλό το σουτ. Αλλά καταλήγει εκτός και παραμένει σε χέρια των αμφιδεξιών. Νέο τρίποντο αυτή τη φορά από τον Κλάδη. Ράτσε εκεί ανενόχλητος. Μάζεψε το rebound. Καμπόσος. Αλλά έξω στον Ορφανίδη. Για τρεις εκείνος. Άστοχο τρίποντο και για το Pink Paper τώρα. Περούσης. Είναι μόνο στο Στουρνάρας, άρχισε να πάει πάνω το Καμπόσος και τιμώρει ο Στουρνάρας για το 27-22. Πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο και μάλιστα για τρεις από τους αμφιδέξιους, οι οποίοι πλησιάζουν ξανά στους 5 πόντους. Το Φανίδη στον Ράπτη. Λύθηκε εκεί και έχασε τελικά.
του Pink Paper. Περούσε εκεί με φόρα, θα πάρει το όχι. Όχι, μετράει το καλάθι, δεν είχαμε κάτι άλλο. 27-24 το σκορ. Το τρίποντο πλέον το μάτι. Κοτσάκος στον Ράπτη. Καμπούσος πάει πάνω του. Ο Στουρνάρας κλάδεις τώρα πάνω στον Καμπούσο, ο οποίος βρίσκει την πάσα για τον Κοτσάκο. Πρέπει να εκτελέσει εκείνος. Το κάνει στο ένα δευτερόλεπτο, αλλά δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Η οποία μπήκε και βγήκε, Τζαβέλας πήρε το φαουλ έπειτα από το rebound. Και έχουμε και το time out τώρα για το Pink Paper. Είκοσι 24 το σκορ. Με το Pink Paper να μην έχει καταφέρει να βρει ακόμα καλάθι. Το τρίτο δεκάλεπτο. Και με τους 5 πόντους που βρήκε με το τρίποντο του Στουρνάρα και το δίποντο του Βερούση, η φιλοξενούμενη ομάδα έχει καταφέρει να πλησιάσει τώρα στους 3 πόντους. Και μάλιστα τώρα έχει και την κατοχή στα χέρια της. Με ένα τρίποντο μπορεί να έρθει και ισοφάριση. Ρίζος αφήνει στον Βερούση. Βερούση πέσει με τον Στουρνάρα. Μπαλά έξω ο Ρίζος για την ισοφάριση, η οποία δεν θα έρθει τελικά. Βερούσης μαζεύει. Και πάλι στον Ρίζο η μπάλα. Στουρνάρας, νέο τρίποντο για τους αμφιδέξιους. Ούτε αυτό μέσα. Rebound του Τζαβέλα, ο οποίος παλεύει εκεί, αλλά δεν θα συγκρατήσει εντός γραμμών την μπάλα. Δύο χαμένες ευκαιρίες για να φέρουν στο μάτς τα ίσα οι αμφιδέξιοι. Να δούμε αν θα βρουν τώρα στους πρώτους πόντους στην τρίτη περίοδο. Οι γηπεδούχοι, ο Τσάκος εκεί βρίσκει στον Τζαβέλα, καταλήγει στο έδαφος. Καμπόσος εκτελεί για τρεις. Δεν είναι καθόλου καλό το σουτ. Κατέληξε, ξέρει πολύ η προσπάθειά του και ο Καμπόσος τώρα θα παϊράσει στον πάγκο. Για να μπει στην θέση του ο Καραϊσκός. Βερούσης παίζει με τον Στουρνάρα. Τζαβέλας έχει βάλει πλάτη, γυρίζει και εκτελεί για 2, 27-26. Στον πόντο πλέον το μάτς. Πέφτει εκεί, θα γίνει το κλέψιμο από τον Στουρνάρα. Μπορούν ακόμα και να περάσουν μπροστά τώρα οι φιλοξενούμενοι. Θα το κάνουμε το Στουρνάρα, να δούμε. Ναι, θα έρθει το προσπέρασμα, 27-29. Συνεχίζουμε το πόδι στο γκάζι, στο τρίτο δεκάλεπτο. Οι αμφιδέξοι, οι οποίοι πλέον έχουν πάρει το προβάδισμα, βρίσκονται στο συν 2. Με τους γηπεδούς να δυσκολεύονται, μας πάει τώρα. Το σέρι ο Ράπτης, 29-29. Δίνει την λύση μετά από πολλή ώρα στην ομάδα του Ράπτης. Στα μέσα ο Βερούσης εκεί πολύ ωραία. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 29-31. Καραϊσκός. Καραϊσκός κρατάει, παίρνει και το σκρίνο από τον Ράπτη. Κονταρίνης αφήνει έξω, Ορφανίδης για τρεις. Μετά από ώρα μιλάει ο Ορφανίδης πίσω από τα 6.75, 32-31. Προβάδισμα ξανά για το Pink Paper. Στουρνάρας. Συγλή πάσα εκεί, την κατάλαβε. Ο Κονταρίνης έκανε το κλέψιμο, βρίσκει για τον Ορφανίδη στον εφηδιασμό. Χτυπούν τώρα οι γηπεδούχοι. 34-31. Πέμπτο συνεχόμενο σπόντος για τον Ορφανίδη, ο οποίος έπειτα από το τρίποντο νωρίτερα βρήκε τώρα και το γρήγορο καλάθι για να πάει την ομάδα του στον συντρία. Φάουλ του Κονταρίνη τώρα στον Ρίζο. Τζαβέλας αφήνει στον Ρίζο. Στουρνάρας, χαμηλή πάσα έχουμε. Πόδι από τον Ράπτη.
Περούσης ψάχνει επιλογή. Η μπάλα δεν θα φτάσει στον Στουρνάρα, θα γίνει το κλέψιμο από τον Pink Paper. Ο Τσάκος προς τα μέσα, καλή άμυνα από τον Στουρνάρα, ο οποίος άπλωσε χέρι του στην μπάλα. Από τον Ζαβέλα, με συγχωρείτε, Στουρνάρας τώρα εδώ στον Βερούση. Εκείνος υπό την πίεση του Ορφανίδη θα βρει το καλάθι. 34-33. Ο Τσάκος. Φάουλα από τον Κλάδη. Ζόπουλος τώρα επιστρέφει στο μάτς, παίρνει την θέση του Μποτσάκου. Καραΐσκος που δίνει το σκρίνο Ράπτης. Ζόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Εκτελεί ο Καραΐσκος, δεν θα το βάλει, μαζεύει ο Βερούσης, ο οποίος κατεβάζει και πιέζεται από τον Ράπτη. Δεν είχε καταλάβει ότι έρχονταν από πίσω ο αντίπαλος. Ξανά στην επίσης τώρα το Pink Paper. 3.40 ακόμα για το φινάλε του 3.10 λεπτού. Σιζόπουλος φάουλ εκεί από τον Τζαβέλα, ο οποίος εκεί με την προέκταση σώματος του βρήκε τον αντίπαλό του. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους αμφιδείξους και έχουμε και time out. Χάσε και στην πρώτη προσπάθεια. Ο Ζόπουλος παραμένει το 34-33. Θα χάσει και την δεύτερη, ο Αζάρ είναι εκεί για να μαζέψει. Ορφανίδης. Ζόπουλος πέρασε η πάσα, ήρθε για το καλάθι από τον Καραΐσκο. 36-33, πολύ ωραία συνεργασία εδώ ανάμεσα σε Ζιζόπουλο και Καραΐσκο. Το τελευταίο να φέρνει τους δύο πόντους για το συν 3 τώρα. Pink Paper. Στουρνάρας. Παπαδόπουλος με πλάτη. Κόντρα σε δύο αντιπάλους και μαρκάρεται, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει την πάση. Αζάρ στο παρκέ. Θα γίνει το κλέψιμο στην συνέχεια από τον Γκατζιόρα, ο οποίος θα κάνει και αυτός με την σειρά του λάθος. Καραΐσκος εκεί σκαστή πάσα, θα έρθει το γρήγορο καλάθι από τον Κονταρίνη. 38-33. Ταβέλας. Γκατζιόρας. Παπαδόπουλος εκεί σταυρωτές. Ταβέλας βλέπει στην γωνία του Στουρνάρα. Γκατζιόρας με το δεξί τελειώνει ωραία. 38-35. Καραΐσκος. Η πάσα για τον Αζάρ, ο οποίος ψάχνει επιλογή, βλέπει έξω τον Ζιζόπουλο. Ο Ζόπουλος γυρίζει εκεί μπροστά από τον Καρδιόρα. 40-35. Μπροστά μέσα θα πάρει το φαουλ ο Ρίζος. Φαουλ το οποίο είναι το τρίτο για το Pink Paper. Σε πρώτη βολή του Ρίτσου. 1-38 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τώρα εκτελεί την δεύτερη, θα τη βάλει για το 40-36. Καραΐσκος. Ματσιλά ο Αζάρ για να δώσει το σκριν. Καραΐσκος εκεί θέλησε να πάει από την αντίθετη κατεύθυνση, πιέζεται τώρα, δυσκολεύεται κάπως. Αζάρ. Καραΐσκος για τρεις. Το σίδερο η μπάλα και καταλήγει και εκτός. Παραμένει το 40-36.
Γιώρας. Θα πάρει τελικά το σουτ και είναι για 3 πόντους, 40-39. Το πήρε πάνω το εδώ Κατσιόρας και έφερε την ομάδα του στον ένα πόντο. Σε απόσταση αναπνοής πλέον η αμφιδέξη. Αζάρ για να απομακρύνει την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει. Τουρνάρας τώρα, τελευταία 44 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Κατσιόρας. Για 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους αμφιδέξιους. Παπαδόπουλος από κοντά κάνει την μπάλα, μαζεύει ξανά και κάνει βήματα. Έκλεισε καλά εκεί η άμυνα του Pink Paper. Δεν άφησε περιθώρια στον Παπαδόπουλο να βρει χώρο. Και έτσι έγινε το λάθος. 26,7 το δευτερόλεπτο από τις 2 δευτερόλεπτα. Ανάμεσα στα 2 χρονόμετρα θα μείνει και 2 δευτερόλεπτα. Για όποιον έχει στη συνέχεια την μπάλα στην κατοχή του. Καραϊσκός. Ο Ντομίχος από κοντά δεν τα καταφέρνει. 10 δευτερόλεπτα τώρα για τους αμφιδέξιους. Κατσιόρας κατεβάζει και γίνεται το φάουλ από τον Ζησόπουλο, το τελευταίο που μπορούσαν να κάνουν οι Pink Paper. Στο δεκάλετο ανενόχλητος και έμεινα μαρκάριστος ο παίχτης των αμφιδέξιων, ο Ρίζος. Και στη συνέχεια ήρθε ο Μπερούσης για να πάρει το επιθετικό rebound, να πάρει και το φάουλ. Κακή αντιμετώπιση στην φάση εδώ από την άμυνα του Pink Paper. Μπερούσης εκεί θα βάλει την... Όχι ο Τζαβέλας, μας πόρτε. Θα βάλει την πρώτη 40-40. Θα χάσει την δεύτερη και φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Δεν μετράει το σύστημα που έκανε ο Καραΐσης. Όλα στην ισορροπία έπειτα από το τέλος της τρίτης περίοδου και το σκορ δείχνει 40-40. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο, 40-40 το σκορ. Δεν θα αλλάξει από το γρήγορο τρίποδο του Ρίζου. Με τους αμφιδέξιους να βρίσκουν τρόπο στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου για να φέρουν το Ματσαίσα, αν και οι γηπεδούχοι είχαν πάρει ακόμα και προβάδισμα 5 πόντων στο μάτς. Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν τρόπο και με ένα σερί 5-0 έφεραν το παιχνίδι στην ισοπαλία, η οποία παρέμεινε μετά τις πρώτες άστοχες προσπάθειες στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο λοιπόν, αυτή τη φορά από τον Στουρνάρα. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Στουρνάρα, ο οποίος τσεκάρει γύρω τις επιλογές του. Κατσιόρας θέλει να πλησιάσει με το δεξί χέρι, θα αστοχίσει από κοντά. Ορφανίδης μαζεύει. Ο Τσάκος πάει πάνω το Στουρνάρας. Αλλά είναι εκτός και για το Pink Paper. Ο Τσάκος ψάχνει τις επιλογές, αποφασίζει να εκτελέσει τελικά. Ο Ζησόπουλος δεν βρίσκει στόχο, παραμένει το 40-40. Έπειτα από το 1,5 λεπτό που κύλησε στην περίοδο, Ρίζος κρατάει. Κάτι ώρα θα αφήνει στον Στουρνάρα, από Παπαδόπουλος τώρα με πλάτη. Θέλει να πλησιάσει και πάλι δύο αντίπαλοι πάνω του, βρίσκουν τον τρόπο. Όταν πάει να ποστάρει, ο Παπαδόπουλος βρίσκει τρόπο η αντίπαλη άμυνα και κλείνει. Και τον αναγκάζει τώρα σε ακόμα ένα λάθος. Αλέξης τον Ορφανίδη. Το καταδιώκει ο Στουρνάρας, σηκώνει τον Ορφανίδη από μέση απόσταση ψηλότερα και ο Μποτσάκος, ο οποίος ήρθε με φορά μπροστά από πίσω.
10 δευτερόλεπτα τώρα για το Pink Paper. Γυρίζει ο Μποτζάκος, αποφεύγει. Βρίσκει για την πάσα στον Ορφανίδη, ο οποίος εκτελεί από το πλάι. 43-40. Ακόμα ένα τρίποντο του Ορφανίδη στο μάτς. Πρέπει να μετρήσω μετά πόσα τρίποντα έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Τσαβέλλας. Το σκέφτει για λίγο, το πήρε τελικά ο Ρίτζος, αλλά η άμυνα του Μποτζάκου τον δυσκόλεψε κάπως. Και έτσι δεν ήταν καλή εκτέλεση. Ο Μποτζάκος τώρα ο οποίος έχει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Ντομίχος αφήνει έξω ο Ορφανίδης. Πάει από τα αριστερά. Θα σηκωθεί για δύο αυτή τη φορά. Μαζεύει ο Τζαβέλας. Μπάλα έφτασε στον Στουρνάρα. Τρεις τώρα άστοχη προσπάθεια του Ρίζου. Μαζεύει ο Κονταρίνης. Μποτζάκος τώρα 6-45 ακόμα για το φινάλε. 43-40 μπροστά το Pink Paper. Κονταρίνης από τη γωνία τώρα άστοχη. Κατζιόλας κατεβάζει. Τσεκάρει και τις επιλογές γύρω του. Βρίσκει τον Στουρνάρα. Εφόρα και ο Ρίζος, πολύ ωραίο καλάθι από τον Ρίζο, 43-42. Ο Τσάκος αποφεύγει ωραία. Παίρνει και το σκριν. Αλλά έξω στον Ορφανίδη, 8 δευτερόλεπτα για το Pink Paper. Ο Ορφανίδης εκεί αστόχησε στην προσπάθεια. Στουρνάρας τώρα, 2 με 3 στην επίθεση. Ο Μποτζάκος τον κρέμιζε, ο Βερούσης, και θα γίνει το λάθος. Από τον Γκατζιόρα. Καμπόσος. Έχουμε φάουλ τον Καμπόσο. Αυτό είναι το τρίτο. Αμφιδέξους, φάουλ τώρα έγινε από τον Κονταρίνη. Κλάδης. Κατζιόρας. Πάσα δεν είναι καλή, κατοχή είναι για το Pink, για το Pink Paper. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο του μάτς. 3-2 μέχρι στο επιμέρους σκορ. Πολύ χαμηλά σε παραγωγικότητα. Το σκηνικό στο τέταρτο δεκάλεπτο. Καραΐσκος. Θα πάρει το τρίποντο μέσα. 6-42. Περούσης. Αφήνει στο πλάι, Κατζιόρας. Λάδι στον Κατζιόρα, θα πάρει το τρίποντο εκείνο. Στο σίδερο η μπάλα, Τζαβέλλας μαζεύει το επιθετικό rebound. Νέο τρίποντο, αυτή τη φορά από τον Στουρνάρα και έστοχο μάλιστα. 46-45. Μποτζάκος. Καμπόσος.
Ισκός έχει 6 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί να βρει με πάσα τον Ποντομίχο, ο οποίος δυσκολεύτηκε αρκετά εκεί να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Βγήκε η άμυνα εδώ από τους αμφιδέξιους, οι οποίοι έχουν ευκαιρία τώρα να πέρασουν μπροστά αν βρουν καλάθι. Περούσης Στουρνάρας για το προσπέρασμα μέσα και αυτό 46-48. Ο Στουρνάρας βάζει μπροστά τους αμφιδέξιους με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Δίνει ξανά την λύση πίσω από τα 6.75. Και αμφιδέξι είναι τώρα μπροστά. Ράπης Κονταρίνης εκεί, μια δύσκολη εκτέλεση. Περούσης θα πάρει το φάουλ και έχουμε και time out. Ρίζος 3-14 ακόμα μέχρι την λήξη. 46-48 μπροστά η αμφιδέξη, οι οποίοι με δύο σερί τρίποτα του Στουρνάρα έχουν περάσει μπροστά. Ζαβέλλας με το δεξί από κοντά, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Ο Τσάκος τον πιέζει εκεί. Ο Κλάδης, ο οποίος συνεχίζει να τον καταδιώκει. Ο Τσάκος βρίσκει τον τρόπο να ισοχαρίσει. 48-48. Ρίζος τον Βερούση. Βερούσης ανεβάζει τώρα ταχύτητα, φτάνει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Ανάμεσα από δύο πέρασε εκεί και έκανε το 48-50. Ο Τσάκος στήριγμα για φάουλ. Είναι και το πέμπτο μάλιστα για τους αμφιδέξιους. Κοτσακός έτοιμος για την πρώτη. Θα τη χάσει. Κοτσακός δεν θα πει ούτε η δεύτερη. Το υπεξιάσιμο παιχνίδι και η μπάλα. Παραμένει το 48-50. Ρίζος Βερούσης πάει μπροστά μέσα με δύναμη και κάνει επιθετικό φάουλ στον Μποτσάκο. Είναι κάπως πιο άτσαλα από όσο θα έβρεπε ο Βερούσης. Ο Τσάκος κατεβάζει 1.40 ακόμα. Ράπτης θέλει να παίξει με τον Κονταρίνη. Βάζει πλάτη τώρα ο Ράπτης. Υποπίεση το σούτ. Θα βγει άμυνα εδώ από τους αμφιδέξεις. Ρίζος πλάτη ξανά στον Ρίζο. Λάδι τώρα από τα δεξιά για 2 το σουτ. Δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. 1-10 ακόμα. Ο Τσάκος πάει προς τα μέσα. Καθαρή άμυνα από τον Κλάδη. Έχουμε τώρα μια διακοπή στο μάτι για να καθίσει τον Πάκο Ράπτης, ο οποίος δείχνει να έχει χτυπήσει εκεί στα πλευρά. Κλάδης πιέζεται. Ρίζος φάουλ και μετά
μετράει κανονικά το καλάθι όπως λέει ο διαιτητής. 48-52 με την προσπάθεια του Ρίζου, ο οποίος εκεί μας ευνηδίασε μάλλον τους γηπεδούχους. 48-52 τώρα, 53 έπειτα από την βόλη του Ρίζου. Ψηλή μπάσα δεν είναι καλή για τον Καραέσκο, ο οποίος δεν θα αποφύγει το λάθος. 36 δευτερόλεπτα ακόμα στο μάτς. Προβάδισμα 5 πόντων για τους αμφιδέξιους, οι οποίοι είναι εδώ στην επίθεση. Πίεση από το Pink Paper. Στουρνάρας. Ψηλή πάσα και έχουμε φάουλ στον Στουρνάρα. Είναι τέταρτο φάουλ για τους γηπεδούχους. Θα γίνει και το πέμπτο από τον Ορφανίδη για να στείλει τον Ρίζο στην γραμμή. 48-53 λοιπόν το σκορ αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι γέρνει προς την πλευρά των αμφιδέξιων, οι οποίοι έχουν μια καλή απόσταση. Θα γίνει ακόμα καλύτερη έπειτα από την πρώτη βολή. 48-54 τώρα. Άστοχη η δεύτερη από τον Ρίζο. Ταβέλας εκεί βρίσκει την ευκαιρία και γραπώνει το σκουπίδι. Και κάπου εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους αμφιδέξιους. Ακόμα πιο δύσκολα για το Pink Paper, με συγχωρείτε. Ακόμα πιο εύκολα για τους αμφιδέξιους. Ταβέλας θα βάλει την πρώτη. 48-55. Θα βάλει και την δεύτερη. 48-56 το σκορ και έχουμε και time out. 22,9 στο ρολόι. 48-56 το προβάδισμα είναι υπέρ των αμφιδέξεων. Άστοχο τρίποντο εδώ από τον Φανίδη, μαζεύει μακρινό rebound ο Αζάρ. Το τρίποντο από τον Καμπόσο και αυτό άστοχο ακόμα. Ένα επιθετικό rebound για το Pink Paper. Καμπόσο σε νέο τρίποντο. Ούτε τώρα θα έρθουν οι τρεις πόντοι. Απανωτά rebound για τους γηπεδούχους. Άστοχη τώρα ο Αζάρ και φτάνουμε στο φινάλι λοιπόν του παιχνιδιού. Νίκη για τους αμφιδέξιους, η τρίτη στην καλοκαιρινή τους προσπάθεια. Θα γίνει το 3-2. Από την άλλη το Pink Paper θα γνωρίσει την τρίτη ήττα και θα πέσει το 2-3. Αυτά λοιπόν εδώ από το κουστού του Αγίου Νικολάου. Pink Paper αμφιδέξι, 48-56.